άντρες ταμπουρωμένους πίσω από τα ερείπια του εξωτερικού ΜΕΤΣ, το οποίο προηγουμένως είχαν εκκρεμίσει τα τάμπες. Οι Άγγλοι και οι κυβερνητικές δυνάμεις μας χτυπούν όλη μέρα, με πολυβόλα και με όρνους, που γκρεμίζουν σπίτια ή ανοίγουν τεράστιες τρύπες, αναγκάζοντας τα γυναικόπαιδα να κρυφτούν στα υπόγεια. Κάνος. Είχε πάρει εντολή. Ο καπετάνιος είχε πάρει εντολή. Είχε πάρει εντολή να γκρεμίσουμε τη γέφυρα του Μέτς. Περίμενε την κατάπαυση του πυρός. Για να μπορούμε και οι τέσσερις μας να κατέβουμε στο ποτάμι. Και τότε εμφανίζεται μπροστά μας η κυρία Δαμαντία. Και τρέχει όπως τρέχει κανείς όταν τον έχει πιάσει η μπόρα για να προλάβει να περάσει τη γέφυρα. Ακούγεται ένα δυνατό σφύριγμα και αμέσως μετά η έκρηξη. Μια βίαιη λάμψη που ακολουθείται από σκοτάδι καταπίνει τη μητέρα της Νίκης. 20 Δεκεμβρίου 1944. Περιμένουμε να καταλαγιάσουμε καπνός και σκόνη όταν συνειδητοποιώ ότι έχει πέσει μια απέραντη φρικτή σιωπή. Σιωπή θανάτου. Και τότε, αντυχεί ο τραγουδιστός θρύνος της. Ένα μακρόσυρτο μυρολόι μανιάτικο. Όχι, μωρέ! Ο καπετάνιος μας. Πάμε να την τραβήξουμε, κύριε Λυκιάρχα. Ο πατέρας της Νίκης. Όχι, δεν είναι. Θα μας ταρίσουνε και εμάς, δεν βλέπεις. Τι νόημα έχει. Ο πατέρας του Μιχάλη. Και πριν προλάβει να βγάλει κάποιος από εμάς, κύριε, ο κύριος Νίκης, λύσιο σηκώνεται, δρασκελίζει τα χαλάσματα και αρχίζει να τρέχει προς το μέρος της κυρίας Αδαμαντίας. Το πολυβόλο κροταλίζει κατά πόδι του και σφαίρει σκάνδι, βουίζοντας εδώ και εκεί και τεινάζοντας χώματα και σκλήτρες από ξύλα. Τώρα ο κύριος Νίκης βρίσκεται στο πλευρό της πραγματικής γυναίκας του. Την ανασηκώνει από τους ώμους και αρχίζει να τη σέρνει προς το ταμπούρι μας, αφήνοντας πίσω του ένα αυλάκι από αίμα παχύ σαν σωλήνα. Τώρα ο κύριος Νίκης ακουπάει τη γυναίκα του στον τοίχο και για λίγο μένουμε να κοιτάμε όλοι με φρίκη το κομμένο μέλος. Το ένα της πόδι δεν υπάρχει καθόλου. Το κρέας έχει σκιστεί αλλού βαθιά και αλλού κρέμεται. Κουρέλια το δέρμα με κόκαλα θρύψαλα. Με έναν άλογο τρόπο. Κοιτάζει και η κυρία Δαμαντία. Σαν να μην το πιστεύει. Και κουνάει το μαύρο μαντιλοφορεμένο κεφάλι της στο ρυθμό της ηχτρής συμφοράς που τη βρήκε. Μαύρο εκείνη βλέπει τα αίματα που τρέχουν ποτάμι και συνεχίζει το τραγουδιστό μυρολόι της. Ξαφνικά, η κυρία Δαμαντία παρατάει το κλάμα και κρεμιέται από το λαιμό του πραγματικού της άντρα. Φορούσε πέντυλο. Φορούσε πέντυλο. Ακόμα το φοράει. Να, όπως και αυτό παλικάρι μου. Ο κύριος Μιμής δεν καταλαβαίνει στην αρχή. Κοιτάζει απλανώς το σώο πόδι με το πέντυλο και υψώνει απορριμμένο στα φρύδια. Α, καλά, κρασά. Δεν υπάρχει εδώ μέσα στην αγαπαλιά. Άντρα μου, εσύ, παλικαράκι μου, το είδα που μου κόπηκε. Όχι, καλέ, όχι, δεν μπορώ να πω για να πω δει. Μιχαλάκι! Μη μου πεις και εσύ, παλικάρι μου, όχι. Σε θερμό παρακαλώ σου και δεν μου πες να λυθείς. Ο Θεός να σε έχει καλά, να σου χαρίζει χρόνια. Ξεχάσε το, κυρία αγαπαλιά. Μην τρελαίνεσαι, σε παρακαλώ. Κι εσύ, κριτικέ μου, παλικάρι μου, δεν μου λες και εσύ, όχι, λυπήσουμε. Έλα τα καημένη κακομάζαλη, γρήκα το σκοτωμό και πες δόξα τω Θεώ. Λυσασμένη πια όχι μόνο από τους πόνους και την αιμορραγία, αλλά και από το αυτοκινητό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, η κυρία Αδαμαντία στρέφεται στην ίστατη ελπίδα που της έχει απομείνει. Ο πατέρας σου. Κάθεται ζαρωμένος στην άλλη άκρη, με το πρόσωπό του ακόμα συνεπαρμένο. Η κυρία Δαμαντία γέμνει προς το μέρος του, σαν να το παίρνει ιδιαιτέρως για να μυρολογήσει. Οπότε και ο πατέρας μου, που πάει στον τοίχο την αραβίδα του
και αφήνοντάς μας όλους κατάπληκτος, δρασκελίζει ήρεμα τα θαλάσματα. Δεν προλαβαίνουμε να το σταματήσουμε. Ούτε καν ο παππούς. Βλέπει το παλικάρι, το ίδιο του το αίμα να πηγαίνει κατά πάνω στον όλεθρο. Ο πατέρας μου σκεφτός ψάχνει το κομμένο μέρος. Οι τροχιοδρομικές περνούν από πάνω του μισό μέτρο. 20 πόντους. 5! Το πολυβόλο αρχίζει να ρίχνει. Αόρατες τις σφαίρες. Σφυρίζουν γύρω από το σώμα του. 1 μέτρο πάνω του. Μισό μέτρο κοντά του. 20 πόντους. 9! 7! 5! Ο πατέρας μου κλονίζεται και πέφτει. Την ίδια ώρα βγάζω μια κραυγή, σαν να είμαι εγώ αυτός που χτυπήθηκε κατάκαρδα. Ο παππούς μου έχει φτάσει στο πλάι μου χωρίς καν να το καταλάβω και με υποβαστάζει. Γιατί σφήνω, λιποθυμώ. Γκρεμίστηκε μπρούλιτα. Σαν να κόπηκαν απότομα τα σκοινιά που τον κρατούσαν όρθιο σε αυτόν τον κόσμο. Και να λες και θέλω να κάνω το ίδιο. Να πάθω το ίδιο κι εγώ! Η κυρία Δαμαντία κοιτάζει προς τα εκεί καλά-καλά και είναι σαν να έχει ξεχάσει ακόμα και το δικό της συγκλονισμό. Και ο κύριος Μίμης σκεπάζει το πρόσωπό του με τις κούφτες του και ξεσπάει σε κάτι τρομερούς, απερίγραπτους λυγμούς. Όχι, ρε μαλάκα! Την Παναγία σου με τον Χριστό σου, γαμώ! Γαμώ την καταθήκη σου, ρε μαλάκα! Δεκεμβρίου 1944.